Σε διεύρυνση της θητείας της κυβέρνησης Παπαδήμου, έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου, φαίνεται ότι συμφωνούν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Λαός. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, που συναντήθηκε σήμερα με τον Λουκά Παπαδήμο στο Μέγαρο Μαξίμου, αναμένεται να στείλει αύριο τη δική του επιστολή προς τους Ευρωπαίους Εταίρους. Στα χέρια των Ευρωπαίων Εταίρων θα βρίσκεται αύριο το μεσημέρι και η επιστολή του Γιώργου Καρατζαφέρη. Ο πρόεδρος του λαού, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εξηγεί πώς έφτασε η ελληνική οικονομία σε αυτή την τραγική κατάσταση και θα ζητά από τους δανειστές μας να τηρήσουν τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Για το περιεχόμενο της επιστολής, ο πρόεδρος του λαού ενημέρωσε τον Λουκά Παπαδήμο στο Μέγαρο Μαξίμου. Για μένα βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι εάν δεν τον είχαμε τέτοιες ώρες, έπρεπε να τον επινοήσουμε. Έχει μια πάρα πολύ καλή γνώση, άποψη αλλά και συνεργασία με την Ευρώπη, κάτι που χρειαζόμαστε εξαιρετικά πολύ αυτή την περίοδο. Σε αυτή την επιστολή θα δεσμεύεστε ότι θα ακολουθήσετε το πρόγραμμα που ζητούν οι Ευρωπαίοι ή θα παίρνετε κάποιες αποστάσεις σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά του? Η Ευρώπη είναι σαν το τσάκι. Πολύ μακριά κρυώνεις, πολύ κοντά καίγεσαι. Ο πρόεδρος του λαού άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει παράταση χρόνου για να υλοποιήσει τους στόχους της. Ευρύ ορίζοντας, την κυβέρνηση Παπαδήμου δίνει και ο Ηλίας Μόσιαλος. Η κυβέρνηση διάρκεια 2-2,5 ετών είναι υποσυνεχή αίρεση και δεν πρόκειται να αποδώσει ουσιαστικό έργο. Επομένως, θα πρέπει να παραταθεί η διάρκεια αυτής της κυβέρνησης για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να είναι σε θέση να κλείσει μεγάλα ζητήματα και να τα υλοποιήσει. Αλλά και στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν εμένουν στην ημερομηνία της 19ης Φεβρουαρίου και αν η κυβέρνηση δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της και χρειαστεί λίγες εβδομάδες ακόμη, δεν θα είναι αρνητική. Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε εκ νέου στον Αντώνη Σαμαρά, που απέστειλε επιστολή στους εταίρους μας, αλλά και στον Λουκά Παπαδήμο, που δεν απάντησε σε ερώτησή του στη Βουλή. Ο κ. Παπαδήμος όμως αρνήθηκε να προσέλθει στην ώρα του Πρωθυπουργού. Κάποιος θα πρέπει να εξηγήσει στον κύριο Παπαδήμο ότι η Βουλή των Ελλήνων δεν είναι γενική συνέλευση μετόχων τραπέζης στην οποία κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο για να έρχεται όποτε του αρέσει και να μην έρχεται όποτε δεν του αρέσει. Η Βουλή των Ελλήνων, όσο παραμένει η Βουλή των Ελλήνων, έχει κανόνες και κανονισμούς λειτουργίας τους οποίους οφείλει, θέλει δεν θέλει, να σέβεται. Από το Παλέρμο, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε ότι αν δεν ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στο ευρώ, οι χώρες δεν θα μπορέσουν να βγουν από την παγίδα που έχουν πέσει. Είναι επιτέλους ώρα να εξευρεθεί μια τελική συνολική λύση που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο ευρώ και στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Αυτό σημαίνει φορολογική πειθαρχία. Κάτι που δεν είναι πολύ αρεστό στο Νότο. Σημαίνει επίσης περισσότερη Ευρώπη. Κάτι που δεν είναι αρεστό στο Βορρά. Είναι δύσκολο. Η άλλη λύση όμως είναι να κοιτάξουμε την Άβυσσο κατάματα. Η χώρα πρέπει να οδηγηθεί με συντεταγμένο και ομαλό τρόπο στις εκλογές, προκειμένου να εκφραστεί με γνήσιο τρόπο η λαϊκή βούληση. Να συνδεθούμε τώρα με τον πρόδρομο Παπαϊλαιόπουλο και τον Γιάννη Τζούνο. Πρόδρομε, φαίνεται ότι η ημερομηνία των εκλογών είναι κάτι παραπάνω από ευέλικτη και επίσης φαίνεται να υπάρχει και μια συμφωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων πολιτικών δυνάμεων, έτσι? Είναι φανερό, Σία, ότι τα προβλήματα που υπάρχουν στην επιτάκτηση του έργου της κυβέρνησης θα καθυστερήσουν από ό,τι φαίνεται την ημερομηνία των εκλογών. Οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους, η νέα δανειακή σύμβαση που αναμένεται τελικά να έρθει τον Ιανουάριο και όχι τον Δεκέμβριο όπως αναμενόταν, είναι πάρα πολύ κοντά στην 19η Φεβρουαρίου που έχει καθοριστεί ως ημερομηνία εκλογών. Σε συνδυασμό λοιπόν με το γεγονός ότι πρέπει να ολοκληρωθεί και η ανταλλαγή των ομολόγων, που δεν αναμένεται πριν από τα τέλη Φεβρουαρίου, και με την θέση που έχει διατυπώσει ο κ. Βενιζέλος, όλα δείχνουν ότι οι εκλογές μάλλον θα αργήσουν και μπορεί να πάνε ακόμη και το Μάρτιο. Μάλιστα, στο μεταξύ είχαμε σήμερα μια συνάντηση κορυφαίων υπουργών, του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Λοβέρδου, που είναι αναμφισβήτητα στελέχη πρώτης γραμμής και πολλοί τους θεωρούν και διαδόχους του κυρίου Παπανδρέου. Τι πληροφορίες έχουμε για αυτή την επαφή που είχαν οι δύο? Σία, το κλίμα στην συνάντηση αυτή που δεν κράτησε πολλή ώρα, από ό,τι λένε πηγές προσκύμενες στον κύριο Λοβέρδο, το χαρακτήρισαν αδερφικό. Ωστόσο, έγινε πολλή συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και για την επόμενη μέρα στο Πασόκ. Οι δύο υπουργοί φέρεται να διαφωνούν στις διαδικασίες πάντως. Ο κύριος Λοβέρδος θέλει εκλογή από τη βάση, αλλά όχι να ανοίξει αυτή τη στιγμή το ζήτημα αυτό, που μπορεί να δυναμητήσει, όπως λέει, την ενότητα της κυβέρνησης. Από την πλευρά του, ο κύριος Βενιζέλος επισήμως δεν έχει τοποθετηθεί, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επιθυμεί να υπάρξει εκλογή από την κοινοβουλευτική ομάδα και ενδεχομένως μετά και από το Εθνικό Συμβούλιο και όχι από τη βάση. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι πάντως ότι θα υπάρξει και νέα συνάντηση μεταξύ των δύο. Ο Γιώργος Παπανδρέου πάντως δηλώνει παρόν στις εξελίξεις. Σήμερα είχε μία ομιλία στη Γερμανία.
Ο Γιώργος Παπανδρέου συνεχίζει τις επαφές του εντός και εκτός Ελλάδος. Μίλησε στη Γερμανία στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, υπεραμείνθηκε τις ιδέες του Ευρωμολόγου και υποστήριξε με θέρμη την ιδέα του δημοψηφίσματος, λέγοντας ότι αυτό θα έδινε δύναμη στο λαό για να γίνουν σημαντικές αλλαγές στη χώρα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του κ. Παπανδρέου. And now the crisis has hit us all. It's widening. Και τώρα η κρίση έχει πλήξει όλους μας. Διευρύνεται και εξαπλώνεται. Κι όμως υπάρχει ακόμα ελπίδα. Πρέπει όμως να κινηθούμε γρήγορα από κοινού. Για παράδειγμα τα ευρωομόλογα ή τα ομόλογα της σταθερότητας. Πρέπει να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας. Όχι απλά να συγκεντρώσουμε το χρέος μας, αλλά να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ευρώ και ένα ισχυρό αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο. Όπου πολλές αναδυόμενες οικονομίες και άλλοι θα θέλουν να επενδύσουν σε αυτό. Πάμε και στο Γιάννη Τζούνο. Γιάννη, φαίνεται ότι και η Νέα Δημοκρατία είναι ευέλικτος προς την ημερομηνία εκλογών, παρά την αρχική σκληρή της στάση σε αυτό το θέμα. Έτσι είναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να εμένει στην 19η Φεβρουαρίου ως κόκκινη γραμμή για το θέμα των εκλογών. Και μάλιστα από την πρώτη στιγμή τα στελέχη της Συγκρού έλεγαν ότι αν αυτή η κυβέρνηση χρειαστεί μερικές ακόμη εβδομάδες, 2, 3, 4 το πολύ εβδομάδες ώστε να ολοκληρώσει το έργο της και τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει η χώρα μας προς τους πιστωτές και τους δανειστές. Ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να μην ήταν αρνητική ώστε οι εκλογές να μετατοπιστούν πάντα βέβαια σε ένα εύλογο μικρό χρονικό διάστημα. Υπάρχουν βέβαια αρκετά στελέχη στη Λεωφόρο Συγκρού που λένε ότι οι εκλογές δεν θα μπορούσαν να γίνουν μετά το Μάρτιο, γιατί και αυτό έχει ακουστεί, και το αιτιολογούν σία λέγοντας ότι το PSI θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου, διότι αλλιώς δεν θα τελεσφορήσει το πρόγραμμα, δεν θα είναι σε θετική κατεύθυνση. Υπάρχει, θα πρέπει να σου πω, ένας λόγος ακόμη που δεν πρόκειται ο κύριος Σαμαράς να τραβήξει στα άκρα το θέμα των εκλογών. Ο λόγος αυτός είναι σε ότι τότε θα κατηγορηθεί για υπονόμευση, ενδεχομένως σίγουρα από το ΠΑΣΟΚ και από τον Γιώργο Καρατζαφέρη, κάτι που δεν το θέλουν. Για μερικές εβδομάδες δηλαδή να κατηγορηθεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ότι υπονόμευσε την κυβέρνηση Παπαδήμου. Και εδώ πάντως θα πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια του, δηλαδή αν δημιουργηθεί κλίμα ότι οι εκλογές θα παραταθούν πάρα πολύ ή ότι ο χρόνος τους θα πάει πολύ πιο κάτω, τότε ο κύριος Σαμαράς μπορεί να παίξει ένα χαρτί που λέει ότι μπορεί να τραβήξει τα στελέχη του από την κυβέρνηση του κύριου Παπαδήμου. Μάλιστα. Βέβαια, δεν νομίζω ότι θα υπό φτάσει. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις που λες, είναι ένα σενάριο, μία σκέψη, ένα σχέδιο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη.